Πάμε να δούμε τους τοξότες. Είναι αρκετά τα μέτωπα της πίεσης. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, αυτή η σελήνη στον κρυό είναι μια σελήνη που σας πάει, είναι μια σελήνη γενικώς που έχει να κάνει με αγαπημένα πρόσωπα, έχει να κάνει με πράγματα που σας διασκεδάζουν σίγουρα. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το weekend και ειδικά το Σάββατο με την πολύ ωραία όψη Ερμή Ουρανού που κρατάει έτσι λίγο και μέσα στην Κυριακή θα μπορούσατε να βρείτε χρόνο, να δείτε και εσείς φίλους, να δείτε ανθρώπους με τους οποίους πιθανώς να έχετε καιρό να βρεθείτε και να διασκεδάσετε μαζί. Άρα κοιτάξτε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο από όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε για να τον αφιερώσετε σε αυτούς που θέλετε και κυρίως τον εαυτό σας για να περάσετε και όμορφα. Και για εσάς, μολονότι δεν είστε σταθερό ζώδιο, επειδή ο Άρης θα είναι μέσα στο κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με δουλειά, θα έλεγα ότι καλό είναι αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, αν σας δοθεί η ευκαιρία, ρίξτε το λίγο έξω, γιατί έρχονται ευθύνες, έρχονται υποχρεώσεις αρκετές, ειδικά μετά τις 14 του μηνός και έπειτα.